Πείτε μου, εσείς όλη αυτή την ένταση που φαίνεται ότι πειράζει και την τσέπη, διότι ακούγεται εδώ θα ανέβει και η τιμή της βενζίνης, με επίκεντρο η Σαουδική Αραβία και εχμές για το Ιράν από τους Αμερικανούς. Πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, η ανάλυση που κάνατε στην αρχή έχει πάρα πολλές πιθανότητες να έχει βάση αληθείας. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι, δεν μπορούμε και να το ισχυριστούμε. Ναι, προφανώς. Το βέβαιο όμως είναι ότι η αναταραχή που δημιουργήθηκε με τον επίσημο δακτυλοδεικτούμενο ως ένοχο από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν, εγώ το συνδέω με μια κίνηση της Τουρκίας, η οποία συναντιέται ο κύριος στην οποία ο κύριος Ερντογάν συναντιέται με τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Ροχανί. Και αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως μετά από αυτή την ανάφλεξη, αυτή η συνάντηση και τη δήλωση της Ρωσίας ότι θα στηρίξει το Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία τίθεται ακόμη μια φορά στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, αλλά και των δυτικών δυνάμεων, στη συγκεκριμένη περίπτωση και του Λονδίνου, όπως επίσης και του Ισραήλ. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή βάζουν την Τουρκία ουσιαστικά σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη θέση σε σχέση με αυτά τα οποία διεκδικεί στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και προδιαθέτουν απολύτως αρνητικά τις οποιασδήποτε πιθανές θετικές προσεγγίσεις της Δύσεως ως προς την ανεκτική του στάση στη συμπεριφορά της στην ΑΟΣ. Δηλαδή, αν θέλετε, θα μπορούσε κανείς να πει με μία φράση ότι αυτό το οποίο συνέβη με το πλήγμα των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Αράμκο ευνοεί την υπόθεση των εξελίξεων στο Κυπριακό σαν τελικό συμπέρασμα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια άλλη κρίση παράμετρος την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και μέχρι το βράδυ θα την ξέρουμε. Είναι οι εκλογές στο Ισραήλ. Εδώ ο κ. Νετανιάχου έχει πάρει σαφώς πολύ θετική στάση για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα και πολύ αρνητική στάση για τη διεθνή συμπεριφορά της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και Ελαχού. Φοβούμαι ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Νετανιάχου βρίσκεται επί ξηρού ακμής όμως. Δηλαδή οι έδρες τις οποίες λαμβάνει είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του κ. Κάντς και ο μεγάλος μπαλατέρ ο οποίος θα κρίνει και τη σύνθεση της κυβέρνησης είναι ο κ. Λίπερμαν. Ο κ. Λίπερμαν όμως είναι ένα στοιχείο το οποίο δέχεται επιρροές από τη Μόσχα. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος της Μόσχας αυτή τη στιγμή στις Ισραηλινές εκλογές είναι πολύ κρίσιμος και για την Ελλάδα, όπως είδατε από τη σειρά του συλλογισμού. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας ρωτήσω, για να έρθω στο Καστελόριζο μετά, αμέσως μετά, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική τροχιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιο εύκολο για τον Τραμπ να παίξει με το ενδεχόμενο μια σύγκρουση με το Ιράν ή θα τον κάνει πιο σκεπτικό? Αυτό θα το δείξουν οι εξελίξεις αυτής ακριβώς της συγκυρίας. Εάν δηλαδή καταφέρει η διεθνής κοινή γνώμη να χειραγωγηθεί εναντίον του Ιράν, τότε να είστε βέβαιος ότι ο κύριος Τραμπ το χαρτί αυτό θα το παίξει έστω και σε χαμηλή ένταση. Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, κύριε Μάζη, είστε ο άνθρωπος που μας εισήγαγε και στην υπόθεση της ΑΟΣ εδώ και στην υπόθεση της σπουδαιότητας του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελορίζου. Και κοιτάξτε, πέρα από το τι συμβαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ, το οποίο ορθά το έχετε αναλύσει, ήρθε η εποχή του Καστελόριζου. Βεβαίως η Τουρκία μας λέει επισήμως ότι κάνει επιστημονικές έρευνες με ένα ωκεανογραφικό, δεν τρυπάει υφαλοκρηπίδες κτλ. Όμως όλο το πεδίο είναι σαφές που οδηγείται και θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας
του δικού μας πολεμικού ναυτικού με Ναύτεξ, το δημοσίευε σήμερα το Free Pen του στρατή Μαζίδη, που εξέδωσε απάντηση στην Τουρκία. Και αναφέρεται, παρακαλώ πολύ, η δική μας υπηρεσία στο Αιγαίο Πέλαγος, το Ιόνιο Πέλαγος και στη θάλασσα του Καστελορίζου. Με αυτά τα λέει η Τουρκία. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι, πιστεύω, μάλλον ατυχές, μάλλον λάθος. Έχω αποδείξει και έχω φέρει τους σχετικούς χάρτες, οι οποίοι δεν είναι απλοί χάρτες, είναι διπλωματικά έγγραφα, του Υπουργείου Αποικιών της Ιταλίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, όπως και του Foreign Office, που όλες εντοπίζουν το σύμπλεγμα ολοκλήρου της Δωδεκανήσου μέχρι και τη Στρογγύλη ως νησιά του Αιγαίου. Αυτή η ονομασία έχει διπλωματική εγκυρότητα και καμία άλλη. Τα άλλα είναι εφευρήματα του κυρίου Τεβούτογλου, τα οποία δυστυχώς από μυθριδατισμό στην Ελλάδα τα ψητακίζουμε και εμείς, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην ίδια μας τη χώρα. Αυτή είναι η παρατήρησή μου από αυτού. Πάμε τώρα στην ουσία. Να μην κάνουμε τέτοια λάθη, συμφωνώ, επειδή εσείς μας τα έχετε μάθει. Πείτε μου τώρα στην ουσία τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας συντελείται αυτή τη στιγμή πέριξ του Καστελορίζου, του νησιωτικού συμπλέγματος. Το πρόβλημα της Τουρκίας, κύριε Σαχίνη, στην περιοχή, εάν αναγκαστεί τελικώς να καταφύγει σε ένδικα μέσα, σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα, που είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί επιτρέψτε μου τη χιλιαία έκφραση, οι τσαμπουκάδες στη διεθνή κοινότητα δεν περνάνε. Τουλάχιστον όταν έχεις να κάνεις με κράτη-μέλη της Ενώσεως και επίσης κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το πολύ πολύ στο τέλος, μετά από όλα αυτά τα οποία τα προσπαθεί η Τουρκία να τα εγγράψει ως υποθήκες για να στοιχειοθετήσει ένα φάκελο για το διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, το πολύ πολύ να την οδηγεί, να μας οδηγήσουν όλους ακριβώς στις υπηρεσίες αυτού του δικαιοδοτικού οργάνου. Εάν λοιπόν πάμε εκεί και καταφέρει η Τουρκία να αποσπάσει με κάποιο τρόπο νομικό ή de facto μερικά νησάκια από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όπως είναι η Στρογγύλη πρωτίστως, η οποία έχει τεράστια σημασία, τεράστια, γιατί η δική της επίγεια είναι αυτή η οποία δημιουργεί την δυνατότητα επαφής της οψέποτε οριστισωμένης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος με την οικονομική ζώνη της Κύπρου, την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο κάνει πάντο δυνατόν να αφαιρέσει αυτήν τη δυνατότητα από τη Στρογγύλη. Συνεπώς, εάν αναγκαστεί να πάει σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, να καταφέρει αυτή η σφήνα η κόκκινη που έχω ζωγραφίσει στο χάρτη μου, να κατέβει και να ακουμπήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου, ούτως ώστε να δημιουργήσει ένα τείχος διαχωρισμού μεταξύ της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ και της κυπριακής ΑΟΣ. Αυτό είναι το τελικό τελιτό στο διακύβευμα της Τουρκίας. Άρα, κατά τη γνώμη σας, με όλα αυτά που γίνονται τώρα δήθεν ερευνητικά, επιστημονικά, πέριξ του συμπλέγματος, συναντάσαι με τον Ερντογάν έτσι απλά στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν λες κουβέντα ή του λες ότι ως εδώ και μη παρέκει? Εάν συναντάσαι, του λες ως εδώ και μη παρέκει. Αυτό του λες. Του λες, κοίταξε, αυτά που κάνεις δεν βοηθούν, δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα, μην συνεχίσεις, οδηγείς την κατάσταση σε έκρηξη. Αυτά του λες. Δεν ξέρω τώρα τι υπόθηκε ή τι δεν υπόθηκε ή τι θα υποθεί. Εγώ τουλάχιστον αυτά θα έλεγα. Εσείς όμως, κύριε Μάζη, έχετε κάνει μια προβολή γεγονότων με ανάλυση, βαθιά ανάλυση, και έχετε πει ότι αυτή την περίοδο το κομμάτι της κυπριακής ΑΟΣ στα όρια που θα έχουμε με Κρήτη, Καστελόριζο, σύμπλεγμα, είναι κρίσιμα σημεία στα οποία η Τουρκία θα επιχειρήσει να δημιουργήσει και επιχειρεί να δημιουργήσει, η αλήθεια είναι, τετελεσμένα. Αν το βάλω με το τι συντελείται και επίγεια στην Κύπρο, στα κατεχόμενα, μόχωστο,
όλο αυτό το πακέτο δεν σας οδηγεί στο ούτως ή άλλως μη ανεπιστρεπτό από πλευράς Τουρκίας στην ένταση? Εδώ λοιπόν είναι ο ρόλος της ελληνικής κυβερνήσεως, ο οποίος δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνον διπλωματικός. Πρέπει να είναι βαθύτατα διπλωματικός και ουσιαστικότατα διπλωματικός, αλλά πρέπει να αρχίσει να χρησιμοποιεί και εργαλεία επιδείξεως σημαίας, όπως παραδείγματος χάρη αμέσως μετά τις Ισραηλινές εκλογές, όπως και πριν από τις Ισραηλινές εκλογές είχαμε πολύ χρόνο να το κάνουμε αλλά δεν το κάναμε, σχεδιασμό συγκεκριμένων ασκήσεων με Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις, Αιγυπτιακές ναυτικές δυνάμεις, οι οποίες να πήγαιναν ακριβώς στην περιοχή αυτή και να έκαναν στρατιωτικές ασκήσεις. Μια επίσης πολύ καλή συμβολική όσο και ουσιαστική κίνηση είναι ακριβώς η επαναφορά της εκτελέσεως των ασκήσεων Νικηφόρος στο Ξώτης και η επανεξαγγελία του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου. Γιατί οποιαδήποτε αποτροπή πρέπει να έχει κλιμάκωση και η κλιμάκωση πρέπει να γίνεται σιγά σιγά με αποτελεσματικές κινήσεις, ούτως ώστε να έχει και ο άλλος χρόνο ο αντίπαλος να καταλάβει τι ακριβώς τον περιμένει σε περίπτωση που προχωρήσει τις προκλήσεις. Άμα δεν έχεις αυτή την κλιμακωτή διαδικασία της αποτροπής και παράλληλα την αξιοπιστία στα λεγόμενά σου και στις πράξεις σου, τότε ο άλλος δεν σε λαμβάνει υπόψη. Εάν σε βλέπει να ταλαντεύεσαι μεταξύ κατευνασμού και δηλώσεων, εκείνο που καταλαβαίνει είναι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μέχρι σήμερα, κύριε Σαχίνη, η συνολική πολιτική της χώρας, και δεν νομίζω παρά με μια λαμπρή εξαίρεση στην περίοδο του Μάρτη του 87, ήταν μια πολιτική κατευνασμού. Και τι είδαμε στην περίοδο του Μάρτη του 87? Είδαμε ότι για μια απλή δήλωση εξόδου ερευνητικού σκάφους στο Αιγαίο, ο τότε έμιστος Ανδρέας Παπανδρέου έβγαλε το στόλο, συνεννοήθηκε με την Βουλγαρία για την ηλεκτρονική παρακολούθηση, έκλεισε την Μάκρη και έδωσε εντολή καταβήθησης. Μόνο έτσι κατάλαβαν και οι υπερατλαντικοί μας φίλοι ότι κινδυνεύει να εκραγεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και έτσι μαζεύτηκε όλη αυτή η υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Ανδρέας είχε έναν τρόπο να είναι πιστικός ή αν θέλετε των φοβών του σαν ως απρόβλεπτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ήταν πιστικός. Και επειδή ήταν πιστικός, κατάφερε αυτό που ήθελε. Εμείς φοβούμε ότι τελευταία έχουμε γίνει πιστικοί μόνο σε ένα θέμα. Στο ότι θέλουμε τον κατευνασμό. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω σε αυτή την πρώτη επαφή για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν να μου κάνετε τον κόπο να απαντήσετε στο φίλο μας ακροατή τον Νίκο που σας ακούει από το Λονδίνο παρακαλώ και λέει καλημέρα, θα ήθελα να ακούσω από τα χείλη του κυρίου Μάζη τι κατά τη γνώμη του θα συμβεί τα επόμενα 20 χρόνια, πώς θα είναι η Ελλάδα αν η συμπεριφορά μας και τα συμφέροντα των κατά τα άλλα παραδοσιακών συμμάχων μας δεν αλλάξουν. Κοιτάξτε, δεν είμαι υπηθία. Και επειδή ακριβώς δεν είναι δυνατόν να μην αλλάξουν οι γεωπολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή, βρισκόμαστε σε ένα τοπίο άκρος μεταβαλλόμενο. Θα σας πω όμως τι είναι δυνατόν να γίνει αν η συμπεριφορά της Ελλάδος παραμείνει η ίδια σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο τοπίο. Μπορώ να προβλέψω ότι η Ελλάδα θα γίνει μια πολύ ωραία ελευθέρα οικονομική ζώνη για να κάνουν τις δουλειές τους όλοι οι άλλοι, εκτός από εμάς. Εκτός δηλαδή από ΑΟΣ, εμείς θα μετατραπούμε σε ΕΟΣ, λέτε, επί της ουσίας για τα συμφέροντα όλων των άλλων. Σαφές. Μια ελεύθερη οικονομική ζώνη να κάνουν τις δουλειές όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί κτλ. Και εμείς παραλλήλως να παρασιτούμε ως πάροχοι χαμηλού επίπεδου υπηρεσιών.